Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Μαζί μου απόψε έχω ένα θαυμάσιο άνθρωπο, ένα παράγοντα της παροικίας. Πριν προχωρήσω όμως, να μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου, ο οποίος πάντοτε μας στηρίζει, και το Varossi Lettings. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Και να καλωσορίσω τον φιλοξενούμενό μου, τον Γιώργο Ευγενίου, γνωστότατος σε όλους σας, από το Θέατρο Τέχνης. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Χαίρομαι που είσαι εδώ και πάλι. Επίσης, καιρό να βρεθούμε. Ναι, ναι. Είναι ευκαιρία τώρα που πλησιάζουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται και ιδιαίτερα η εβδομάδα Κύπρου, την οποία οργανώνει το Θέατρο Τέχνης για τόσα πολλά χρόνια, να μιλήσουμε, να δώσουμε περισσότερη σημασία σε αυτές τις εκδηλώσεις. Πριν πάμε όμως στις εκδηλώσεις, να μας πεις, για να θυμίσουμε και πάλι τους τηλεθεατές μας, λίγα λόγια έτσι για το Θέατρο Τέχνης, έτσι εν συντομία, την ίδρυσή του και τον σκοπό του που ιδρύθηκε και τι υπάρχει εκεί. Το Θέατρο Τέχνης ξεκίνησε πριν 61 χρόνια. Πέρσι είχαμε γιορτάσει τα 60 χρόνια του Θεάτρου Τέχνης. Ο σκοπός ήταν να απαντήσει στις βασικές ανάγκες της κυπριακής παροικίας τη δεκαετία του 60, 70, 80, τα κοινωνικά προβλήματα και τα καλλιτεχνικά προβλήματα. Και όταν η παροικία ήταν στο Κάμπτον τότε, ήταν πραγματικά κάτι πολύ, πολύ ζωντανό. Ξεκινήσαμε μέσα σε έναν γκαράζ και μετά σε μια μπαράγκα του σιδηροδρόμου και τελικά φτάσαμε στο κτίριο που βρισκόμαστε τώρα, το 26 Crown Road, St. Pancras House and Hall. Και είχε εξυπηρετήσει πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά των Κυπρίων. Τώρα οι Κύπροι έχουν μεταφερθεί στο Βόρειο Λονδίνο και όπως και οι εκκλησίες του Αγίου Πάντων και όλες αυτές είναι, δεν έχει πλέον Κύπριους, έτσι και το θέατρο από τη δεκαετία του 90 έχει διεθνοποιηθεί, δηλαδή άνοιξε τις πόρτες της σε όλες τις μειονότητες και εθνικότητες, διότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Λονδίνο και είναι διεθνές χώρο. Όπως είπατε. Και από τότε παρουσιάζονται έργα στα αγγλικά και κλασικά έργα και μοντέρνα έργα. Είχαμε τελευταίως παρουσιάσει τις Τροάδες Ευρυπίδη με ένα Ιταλό νέο σκηνοθέτη και τη διασκευή του έργου του Σοκράτη που θα παρουσιάσουμε πάλι στη διάρκεια της Κυπριακής Εβδομάδας. Η Απολογία του Σοκράτη. Η Απολογία του Σοκράτη, που είναι διασκευή δική μου από το βιβλίο του Κώστα Βάναλη και μετάφραση του Σταύρου Λίλιτου. Παίζει μέσα ο Μάριος Χατζηπαναή και ο Πάνος Σαββίδης. Δηλαδή έγινε μια μεγάλη αλλαγή στο Θέατρο Τέχνης μέσα στα 60 χρόνια. Ναι. 6 δεκαετίες. Ναι. Αλλά δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τις βάσεις του και κυρίως το θέμα της Κύπρου. Μάλιστα. Να παραμείνουμε λίγο σε αυτό την αλλαγή που έγινε. Είναι τεράστια η αλλαγή. Αναφέρθηκες προηγουμένως, Γιώργο, για την παρουσίαση των θεατρικών έργων τα οποία γίνονται μόνο στα αγγλικά. Δεν παραμένει, ας πούμε, και στο, τέλος πάντων, στο πρόγραμμά του ακόμα η γλώσσα ελληνική για να παρουσιαστούν κάποια ελληνικά έργα. Υπάρχει, είναι αλλά μια αρχή, το ας κοινό πούμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοινό. Δεν υπάρχει κοινό, διότι οι Κύπροι έχουν μεταφερθεί όλοι στο Βόρειο Λονδίνο και δεν έρχονται στο Θέατρο Τέχνης. Δεν μπορεί να συρριχθεί στην υπαρχιακή κοινότητα, στην κυπριακή κοινότητα. Δεν έρχονται πλέον θέατρο. Η πρώτη γενιά ερχόντουσαν. Όταν βάζαμε έργα σαν το Κάτω στις Τερατσές, ο Μετανάστης,
η αυλή των θαυμάτων του Καμπανέλη και η ειρήνη του Αριστοφάνη ερχόντουσαν. Είχαμε το Scala Theater, το Unity Theater το, και άλλα θέατρα, το Roundhouse. Mm-hmm. Διότι ζούσαν όλοι γύρω στο Camden τότε. Ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί καλλιτέχνες, γιατί είπες και στην αρχή ότι ο σκοπός της ίδρυσής του ήταν οι καλλιτεχνικές ανησυχίες και η προσπάθεια να ενταχθούν και οι Κύπροι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες στις τάξεις του θέατρου τέχνης. Ακόμα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή και η προϋπόθεση υπάρχουν συνεργασίες ας πούμε με καλλιτέχνες, με ανθρώπους των τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου και... Βεβαίως υπάρχουν, ναι. Υπάρχει ας πούμε, γίνεται το φεστιβάλ του ελληνικού κινηματογράφου, Greek Festival, every year. Υπάρχει το Ρεμπέτικα, υπάρχουν διάφορες συναυλίες που έρχονται. Είναι ανοιχτό, δεν έκλεισαν οι πόρτες. Υπάρχουν συνεργασίες, επομένως, ναι. Τώρα, να φτάσουμε και στην σημερινή μέρα, που, όπως είπες και εσύ, ανέφερες αυτό και προηγουμένως, είναι θέμα κυπριακού προβλήματος, που πάντοτε το θέατρο είναι κοντά σε αυτό το θέμα και από πόσα χρόνια άρχισε να δημιουργεί αυτό το περιβάλλον για μία εβδομάδα με κυπριακό θέμα το οποίο έχει σχέση με το πρόβλημα της Κύπρου, η Κυπριακή Εβδομάδα, και πώς ξεκίνησε και πιο συγκεκριμένα για την έπαρση της σημαίας. Ποιο ήταν το θέμα και ποιος ήταν ο λόγος για αυτή την προσπάθεια που γίνεται τώρα για αρκετά χρόνια. Το δράμα της Κύπρου μας κατατρέχει σαν φάντασμα από τη δεκαετία του 50, από τότε που ξεκίνησε ο αγώνας της ΙΟΚΑΣ, όταν ένας Άγγλος στρατιώτης σκοτωνόταν στο Λος Λίτρα της Λευκοσίας, είχε έναν τύπινα στην παροικία. Η τύχη σε όλους τους δρόμους του Κάμπντον ήταν γεμάτο με σλόγγανς «Ships go home», «Bloody terrorists». Και έτσι σκεφτήκαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και σκεφτήκαμε την ιδέα μιας εβδομάδας από διάφορες εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θέατρο, ποιήση, κινηματόγραφο, κοινωνικές εκδηλώσεις. Η Κυπριακή Εβδομάδα γεννήθηκε τη δεκαετία του 60-67 και τη συνεχίσαμε μέχρι το 74, που ήταν ο σκοπός να γνωρίσουν οι Άγγλοι ποιοι είναι οι Κύπροι, γιατί ήρθαν εδώ, ποια ήταν η προσφορά τους στον αγγλικό χώρο, εκτός από την εργασία τους και την κουλτούρα τους. Mm-hmm. Έχουν μια ιστορία πάνω από 5.000 χρόνια οι Κύπροι. Και αυτό γινόταν κάθε χρόνο μέχρι το 1974, όταν έγινε το πρακτικόπημα και η εισβολή. Τότε η έμφαση έγινε πώς να γνωρίσουν ο κόσμος τι έγινε, ποιοι ήσαν πίσω από αυτό το δράμα της Κύπρου. Mm-hmm. Και στο πρακτικόπημα και στην εισβολή. Και από τότε πήρε αυτή τη μορφή. Το θέμα της σημαίας ξεκίνησε τις αρχές του 80, όταν το Camden, το Δημαρχείο του Camden, που είδε την εργασία που είχαμε κάνει, που είχαμε μεταφερθεί στο κτίριο αυτό στο 26 Crowden Road από την παράγκα του στεροδρόμου, και είχαμε μεταφέρει το συμβουλευτικό γραφείο, είχαμε το Luncheon Club, είχαμε τότε τον αγώνα για τους 10.000 πρόσφυγες που ήρθαν στην Κύπρο, στο Λονδίνο από την Κύπρο, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι. Και είδαν ότι η δουλειά που κάναμε ήταν αξιόπαινη, επρόδειναν ήδη να γίνεται η έπαρση της σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Δημαρχείο του Camden. Mm-hmm. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που αυτή η πρόταση ήταν κάτι πολύ καλό για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και παρόλο που είχαμε και Τουρκοκύπριους και Τούρκους και άλλους μέσα στις εκδηλώσεις μας, κανείς δεν έφερε καμία αντίρρηση για αυτό το θέμα. Το 1989
ένας Τουρκοκύπριος που ήρθε από το νότιο Λονδίνο να λάβει μέρος στην Επιτροπή της Οργάνωσης, είπε να μην ανυψώσουμε την Κυπριακή σημαία στο Δημαρχείο του Κάμπε, διότι δεν αντιπροσωπεύει τους Τουρκοκύπριους. Mm. Του λέω, τι λες, αυτό είναι ανόητο, του λέω. Η γραμμή που παίρνεις είναι σαν να υποστηρίζεις αυτό που έγινε. Η Τουρκία δημιούργησε την εισβολή, την κατοχή και αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να καταδικαστεί από όλους. Μάλιστα. Από όλους τους ανθρώπους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους προοδευτικούς ανθρώπους, διότι ήταν ethnic cleansing, raping, killing, bringing settlers. Αυτός ήταν ανένδοτος και τότε ένας δημοτικός σύμβουλος, συγκεκριμένα ο Γκρέαμ Σιόρτι, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός και φίλος μας, διότι η γυναίκα του ήταν Ελληνοκύπρια, έγινε πρόεδρος της Επιτροπής Επιχορηγήσεων. Mm-hmm. Και τότε παίρναμε από το Δημαρχείο 150.000 λίρες το χρόνο. Mm-hmm. Σημαντικό ποσό τότε. Βέβαια, ναι. Του λέω, ήθελε να αναμειχθεί την εβδομάδα και του λέω, έλα, come in, Graham. Ήρθε μέσα και όταν έγινε το θέμα της σημαίας, λέει, come on, George, let's not talk about a piece of cloth. I said, look, Graham, it's not a piece of cloth. This is the symbol of the Republic of Cyprus. It's the only weapon we have to fight the invasion and the occupation of one third of our island. You know, it is recognized internationally. After all, this is the flag that was designed by a Turkish Cypriot himself. Why not raise it now? Because a Turkish Cypriot says so. If we do that, it will be an uproar in the Cypriot community. People will be against us, and also we'll have international precautions. Mm-hmm. He was αδιάλακτος, είπε όχι, και κάλεσε μια ομάδα από νεαρούς Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους να συζητήσουν το θέμα και να πάρουν απόφαση αν θα υψωθεί η σημαία στο Δήμο του Κάμπντεν. Και αυτοί ψήφισαν να μην υψωθεί. Τότε είπα εγώ, θα την υψώσουμε έξω από το θέατρο τέχνης. Και έγινε vindictive. Και άρχισε και έβαλε τον γραμματέα του να γράψει ένα report ότι το θέατρο τέχνης was in decline, that we were autocrats, and he recommended to cut the whole grant. Mm. Δημιούργησε μια νέα ομάδα, την οποία ονομάζε Cypriot Art Forum, τους έδωσε λεφτά και κτίριο και προσπαθούσε να πάρει το κτίριο που είχαμε αγοράσει από το Δημαρχείο 2 χρόνια πριν, διότι είχε ένα special clause που έλεγε εάν το θέατρο τέχνης θέλει να πουλήσει το κτίριο ή αναγκαστεί να το πουλήσει, το Δημαρχείο έχει τα rights να το αγοράσει πίσω. Και ήθελε να το πάρει πίσω για να το δώσει σε αυτή την ομάδα. Ξέχασε βέβαια ότι ξεκινήσαμε μέσα σε ένα γκαράζ. Ναι. Και τη δεκαετία του 90 περάσαμε σε μεγάλη φτώχεια. Βάλαμε τα λεφτά μας, από τα δικά μας λεφτά, για να συντηρήσουμε το θέατρο για να κρατηθεί. Και ως εκ τούτου, επειδή αυτός είχε ανακατευθεί σε αυτό το θέμα, he burned his fingers, όπως λένε οι Άγγλοι, ναι, ναι, ναι. Ο Τούρκος πρέσβης ήρθε στο γραφείο του Κάμπντεν, χτύπησε το χέρι του πάνω στο τραπέζι και λέει «Stop meddling in international affairs». Και η Θάτσερ τότε έστειλε τον Foreign Minister και είπε το ίδιο πράγμα στο leader of the Camden Council. Και αυτός ο counselor, ο Graham Shorty, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Mm-hmm. Η ομάδα που δημιούργησε διαλύθηκε. Ναι. Και εμείς ακόμα συνεχίζουμε και ανεβάζουμε την Κυπριακή σημαία έξω από το θέατρο τέχνης. Επομένως, σας στήριξε, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, η
κυβέρνηση Σάτσερ στήριξε την προσπάθεια αυτή και απέρριψε την πρόταση αυτού του Τουρκοκύπριου που ήθελε να κάνει. Όχι, η Σάτσερ δεν είναι. Η Σάτσερ ήθελε να μην ανακατεύεται καθόλου. Ήταν αντίον της ιδέας να υψωθεί η σημαία και στο Δημαρχείο. Όλοι αυτοί και ο Τούρκο δεν ήθελαν να. Α, ναι, ήθελαν να την. Ναι, να την καταργήσουν τελείως. Βεβαίως, και έτσι κατάργησαν και την ομάδα αυτή, την νέα που δημιουργήθηκε και όλα. Ναι. Όμως είχαν κόψει τα λεφτά. Τα λεφτά τα έκοψανε, βεβαίως. Τα έκοψανε και ήταν ο αγώνας πώς να διατηρήσουμε το θέατρο μέσα σε μια δεκαετία που δεν παίρναμε καμία επιχορήγηση. Και αρχίζαμε να ενοικιάζουμε το θέατρο σε άλλες ομάδες και τα γραφεία και να πληρώνουμε του λογαριασμού, του pay the bills. Και έτσι συνεχίσαμε μέχρι όταν ήρθε το lottery fund και αρχίζαμε να παίρνουμε λεφτά από το lottery για καμιά δεκαετία. Μάλιστα, που εκείνο βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε και τη διατήρηση του θεάτρου. Ναι. Και αυτό, και μέχρι που φτάσαμε στο σημείο που πήραμε την απόφαση how to break the cycle of grant dependency. Πώς να μην στηριζόμαστε πλέον πάνω στο επιχορηγήσεις. Ναι. Και ήταν να χρησιμοποιήσουμε το κτίριό μας, να νοικιάζουμε το θέατρο για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε και να κρατήσουμε την αίθουσα, το θέατρο ανοιχτό που το κατορθώσαμε μέχρι σήμερα και συνεχίζει. Υπάρχουν κάποιες επιχορηγήσεις στο μεταξύ? Καθόλου. Καθόλου. Προσπαθούμε τώρα να πάρουμε μερικά λεφτά για να χτίσουμε το extension, το οποίο είχα αναφέρει προηγουμένως, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε studios δίπλα από το θέατρο. Δίπλα από το θέατρο, για να μπορέσουμε να οικιάζουμε και να φέρνει περισσότερο εισόδημα και να μπορούμε να πληρώνουμε και μισθούς, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Όλοι μας το εργαζόμαστε αμισθοί εκεί. Μάλιστα. Να το δείξουμε και λίγο αυτό στην κάμερα πιο ύστερα, Γιώργο, έτσι, για να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να πάμε λοιπόν και στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή από τη Δευτέρα. Ναι, αρχίζουμε τη Δευτέρα με την έμπραξη της σημαίας. Έχει τώρα πόσο, 29 χρόνια που γίνεται η έμπραξη της σημαίας στο Θέατρο Τέχνης. Και για μας είναι σύμβολο αντιστάσεως. Δηλαδή, 44 χρόνια συνεχίζει ο αγώνας για να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό. Όλες οι κυβερνήσεις της Κύπρου πήραν την πορεία της συνομιλίας για να λύσουμε το Κυπριακό και για το ομοσπονδιακή δικοινωτική ομοσπονδιακή λύσεις που φτάσαμε στο Κράνς Μοντάνα πέρσι και σε τέτοιο. Αυτό φανερώνει καθαρά ότι αυτή η πορεία που πήραμε δεν έφερε κανένα τέλος και δεν θα φορέσει κανέναν, διότι ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι αδιάλακτος, ότι δεν πρέπει να υποχωρήσει σε κανένα σημείο, ούτε να μην είναι εγκύτρια δύναμης, ούτε να παρασύρει τα στρατεύματά της. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό κατά τη γνώμη μου οι συνομιλίες δεν φέρνουν κανέναν. Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι αυτό που μας δίνει ο νόμος, the legality. Το ψεύδο κράτος είναι παράνομο, είναι illegal. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα το αναγνωρίζουν. Υπάρχει resolution από τα Ηνωμένα Έθνη that the Turkish so-called federal state will never be recognized because it's illegal, it's been created by force and will never be accepted. This is a very strong argument for us to follow, that η Κυπριακή Δημοκρατία ζει και πρέπει να ζήσει. Και το 1/3 του νησίου, το οποίο είναι under occupation, θα πρέπει να απελευθερωθεί. Απελευθερωθεί με το δίκαιο. Όχι με αγώνες, με όπλα και όλα, γιατί είμαστε μικρός λαός, δεν έχουμε τα όπλα να πολεμήσουμε, αλλά με το δίκαιο. The right is might. Η αρχή, the right is might, is very important. Not right is might. Not might is right. Right is might. Γι' αυτό πιστεύω
ολόψυχα ότι μόνο με το νομικό στοιχείο μπορούμε να φέρουμε το δίκαιό μας. Η εισβολή και η κατοχή ήταν ένα έγκλημα. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν στον 20ο αιώνα. Και αυτό το έγκλημα έμεινε ατιμόρυτο. Όταν ένα παρόμοιο έγκλημα έγινε από τους Γερμανούς εις βάρος της Πολωνίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικάνοι και οι Αγγλέζοι που ήσαν οι νικητές πήραν τους Γερμανούς αξιωματικούς που ήσαν υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα στο Nuremberg Trial και καταδικάστηκαν επί ζωής. Λοιπόν, υπάρχει προηγούμενο. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε αυτό το προηγούμενο? Γιατί αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε προς αυτή τη γραμμή? Και λέω τώρα, δεν είναι αργά να αρχίσουμε αυτό το νομικό στοιχείο. Διότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει. Η Τουρκία ένα σκοπό έχει. Την τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Ήδη άρχισαν να γίνεται ο μουσουλμανισμός, να ξαπλώνει σε ολόκληρο το έναν τρίτο της Κύπρου και πολύ σύντομα θα γίνει και στο επόμενο. Έχουν χτίσει μια μεγάλη τζαμί στην μια μιλιά, η οποία θα έχει 4 μιναράδες και θα χωρεί πληθυσμό 3.000. Μάλιστα. Ποιος είναι ο σκοπός αυτός? Ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης ο οποίος μπήκε στην εξουσία να δημιουργήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Κύπρος την θεωρεί ως μέλος αυτής της αυτοκρατορίας. Πώς την σταματάμε εμείς, με τις συνομιλίες? Ως τώρα δεν το κατορθώσαμε. Μάλλον, τι γίνεται, δημιουργήσαμε τον λαό μας, ο οποίος ήταν αγωνιστικός λαός, να γίνομαστε όλοι ραγιάδες. Ο ραγιάς είναι αυτός που κάνει τεμενέ σε αυτόν που έχει ισχύ. Πόσο καιρό θα πάει αυτόν? Δεν έχουμε, στην Κύπρο πήραμε τα 3 έργα μας να το δούμε και δεν ήρθαν κόσμο να το δει. Δεν ενδιαφέρονται. Όχι, έχουν, θα τα λύσουμε με το Αναστασιάδη, θα τα λύσει τα προβλήματα με τις συνομιλίες. Λέει, θα ξεκινήσουμε από εκεί που εμείναμε. Και πού θα πάμε από εκεί? Στο να δεχτούμε αυτά που θέλει η Τουρκία, να είναι εγκύτρια δύναμη η Τουρκία, να έχει στρατόν η Τουρκία. Θα το δεχτούμε αυτό? Και αν δεν το δεχτούμε, τότε πού θα μας οδηγήσουν οι συνομιλίες? Λοιπόν, χρειάζεται νέα νοοτροπία, νέα αρχή. Γι' αυτό τη Δευτέρα η ανύψωση της σημαίας για μας έχει αυτή τη σημασία, αντίστασης. Μάλιστα. Defiance. Δεν είμαστε ραγιάδες. Λέμε έγινε ένα έγκλημα και πρέπει να το πούμε δυνατά να το ακούσει όλος ο κόσμος. Διότι ο κόσμος δεν ξέρει. Μπαίνω σε ένα ταξί και μου λέει «Oh, you have a Greek accent. Are you from Cyprus? Which part?» I said «There is one Cyprus for me». Η Κύπρος ολόκληρη, η Κυπριακή Δημοκρατία. You know, the one third of it is occupied. Mm-hmm. You know, do you know what happens? They don't know. People don't know. Γιώργο, να σε ρωτήσω για αυτή την περίπτωση εκεί που γίνεται, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια τη Δευτέρα. Προσκαλείτε και ξένους δημοσιογράφους ή παράγοντες, ας πούμε. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Το Camden Journal, το Hammenhai, και βουλευτές και όλες. Διότι είναι η μόνη ευκαιρία να μεταφερθούν αυτές οι όλες οι πληροφορίες. Αλλά είναι εμείς, ο Κύπριος, ο λαός, ο ίδιοι που πρέπει να το δεν τα μιλάμε. Mm-hmm. Τώρα, όταν έγινε η εισβολή, το σύνθημα ήταν «Δεν ξεχνώ». Τώρα, το σύνθημα είναι «Δεν θέλω να θυμάμαι». Αυτή την κατάντια φτάσαμε. «Δεν θέλω να θυμάμαι για τα εγκλήματα». Φτάσαμε στον λαό να σκέφτεται ότι πλέον, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Και πώς θα σώσουμε αυτό το νησί από την τουρκοποίησή της? Πρέπει να γνωστεί διεθνώς. Πρέπει διεθνή. Υπάρχει στο Παρίσι ένα δικαστήριο, το οποίο οι Κούρδοι παίρνουν την Τουρκία και ονομάζεται Permanent Tribunal in Paris.
για τα εγκλήματα που έκαμε η Τουρκία εις βάρος των Κούρδων. Χρειαζόμαστε κι εμείς ένα τέτοιο δικαστήριο για τα εγκλήματα που έκαμε η Τουρκία εις βάρος του κυπριακού λαού και τους Τουρκοκύπριους, γιατί οι Τουρκοκύπροι αναγκαστήκαν, οι όσοι ζούσαν στο νότο, να έρθουν στο Βοράν, με τα βίας, είναι κάτω, κάτω από την τουρκική αγχώνη, δεν έχουν δική τους φωνή. Όλες οι κυβερνήσεις τους και οι ηγέτες τους είναι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Γι' αυτό μιλούμε για ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Mm-hmm. Γι' αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το σωσίβιο για όλο τον κυπριακό λαό. Εκτός από τη σημαία, την έπαρση της σημαίας, θα υπάρχει και άλλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι Δευτέρα. Βεβαίως. Και επίσης είναι και το Lobby of Cyprus. Ναι. Το Lobby of Cyprus, το οποίο παρουσιάζει μια βραδιά, a seminar, uprooted the disappearing community of Ευτακόμια. Αυτό είναι θέμα πάνω στη γραμμή που μιλάω εγώ, δηλαδή. Mm-hmm. Η Ευτακόμη, disappearing. Εσύ πότε προέρχεσαι, Βασίλη? Από την επαρχία Γκερίνιας, από το κατεχόμενο χωριό Σιχαρή. Ωραία, και εκείνη η κοινότητα. Γιατί δεν μιλάνε οι συμπατριώτες σου, γιατί οι χωριάτες σου, οι χωρικοί, γιατί όλοι δεν μαζεύονται και να φωνάξουν ο καθένας ότι δεν θα ξεχάσουμε, δεν ξεχνώ. Mm-hmm. Γιατί ο χρόνος δεν είναι ο χρόνος που ξεχνά. Οι φωνές, Γιώργο, έρχονται από εκείνους που ακόμα, όπως είπες και εσύ, δεν κατάντησαν σε αυτό το σημείο που να λένε «δεν θέλω να θυμάμαι». Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι μία από αυτές τις φωνές, η οποία φωνή δεν θα σταματήσει ποτέ να λέει ότι δεν ξεχνώ και ότι πρέπει να ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα είναι αυτή που μας κρατά και να μεταφέρουμε όλα αυτά που γνωρίζουμε και ξέρουμε στους πιο νέους μας, έστω και στην αγγλική γλώσσα και την ελληνική, αλλά και την αγγλική γλώσσα, γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δυστυχώς ή ευτυχώς η νέα γενιά δεν γνωρίζει καλά τα πράγματα, δεν ενδιαφέρεται, αλλά αν επιμένουμε εμείς, τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό της νέας γενιάς θα το κρατήσει και θα το διατηρήσει αυτή η προσπάθεια. Και θα υπάρχει ελπίδα. Βέβαια, αλλά η νέα γενιά έχει στα χέρια της την τεχνολογία. Η τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά των Κυπρίων είναι όλοι μορφωμένοι, είναι τα απόφοιτη πανεπιστημίων κλπ. Μπορούν το ίντερνετ, το website να μεταφέρουν το μήνυμα σαν αστραπή σε όλο τον κόσμο. Ό,τι έγινε στις... Ναι. Αυτό που κάνει νομίζω το Lobby for Cyprus διαθέτει αυτή την τεχνολογία, διαθέτει αυτά και τα άτομα. Και άλλοι πρέπει, όχι μόνο άλλοι, το Lobby ναι, of Cyprus. Ναι, και ναι, όλες οι οργανώσεις. Ναι, ναι. Πόσες οργανώσεις υπάρχουν. Ναι, η Ομοσπονδία έχει, πόσες οργανώσεις έχει η Ομοσπονδία. Ναι, και η ΝΕΠΟΜΑ και όλοι πρέπει να προσπαθούν. Ναι, όλοι, ότι είναι η διαφώτιση της παγκοσμίας γνώμης. Mm-hmm. Ότι έγινε ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο έμεινε ατιμόρυτο. Και ως αποτέλεσμα έχει την ανέδεια, the arrogance, the audacity, ο Έρντογαν να λέει «It was a peace operation». Έγκλημα το ονομάζεις «peace operation». Και αυτός το θέλει να το ονομάζει. Ethnic cleansing, αλλά... raping, killing, ναι, bringing ναι, ναι. settlers. Είναι έγκλημα, δεν είναι peace operation. Και το δέχονται και το λένε και οι δικοί μας σιωπούνε και κάθονται και κουβεντιάζουν μαζί τους και να το... Κύριε, είσαι εγκληματίας, you got to be brought into the criminal court of justice. You know, we got to be really voice loud in this direction. And mm-hmm. we have to enlighten our young people who have the means, the language, the technology to spread like fire this knowledge to the international community because ο κόσμος δεν ξέρει. Ναι, ναι. Ο κόσμος λέει ότι ήταν οι Κύπροι και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι και μαλώναν μεταξύ τους. Everything was done on provocation. The idea of partition in 1956 started in 1956 by the British. They put it in the minds of the Turkish Cypriot leaders like Dektash, and they encouraged Turkey to embrace it, and Turkey saw the opportunity of coming back in Cyprus. From that moment, their objective was to take the whole of Cyprus. And never, never forget that, you know. Τι άλλο υπάρχει, Γιώργο, καθόλου τη διάρκεια τη εβδομάδα? Μπορεί να μας αναφέρεις
το πρόγραμμα ολόκληρο, έτσι για να γνωρίζουμε. Βασίλη, ξέρεις, λαμβάνεις και εσύ μέρος. Υπάρχει η βραδιά που θα παρουσιάσεις. Με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, Γιώργο. Ναι. Με την ποίηση και το τραγούδι και, τις τέχνες, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταδώσουμε αυτά τα μηνύματα στους πιο νέους μας, για να τα γνωρίσουν, να τα μάθουν και να τα διατηρήσουμε. Για τη διατήρηση της μνήμης το κάνω εγώ και είμαι σίγουρος ότι η διατήρηση της μνήμης και η μεταφορά όλων αυτών στους πιο νέους θα βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνουμε και εγώ και εσύ και όλοι μας. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι. Επίσης παρουσιάζουμε το Παρασκευή και Σάββατο 20, την Απολογία του Σωκράτη. Yes. Αληθινή Απολογία του Σωκράτη, διότι έχει το ίδιο θέμα. Ναι. Το θέμα justice, might is right. You know, Σωκράτης αποκαλύπτει ότι αυτή η αρχή, η οποία υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, ότι ο ισχυρός έχει δίκαιο. Αυτό είναι μια αρχή την οποία πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Mm-hmm. Might is not right. Right is might. Και αυτό είναι το θέμα. Και το justice has no time limit. That is a very important message we want to bring to our people. Justice has no time limit. Sophocles said that in Antigone about justice has no time. He was said 3,000 years ago. Mm-hmm. Why are we going to forget it in 44 years? 44 years is nothing. You know, we got to insist and fight for justice. Fight through the legal aspect of it. We got the legal argument in our hands. We got to employ solicitors. We've got people, rich people with millions of pounds. They will employ the best solicitors to create a Cypriot Nuremberg trial. Mm-hmm. You're right. Γιώργο, το θέατρο τέχνης είναι γνωστό που είναι στο 26 Crown Day Road, στο Camden. Ναι. Ο πιο κοντινός σταθμός είναι το Monitor Crescent. Μάλιστα. Και οι καλοί φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν θα μπορούσαν να έρθουν από τη Δευτέρα λοιπόν 16 του μήνα μέχρι το Σάββατο 22. Υπάρχουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο το οποίο είναι του Θεάτρου Τέχνης και μπορούν να πάρουν τηλέφωνο να πάρουν περισσότερες λεπτομέρειες. 0207-387-6617. Θέλω πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω ποια άλλα σχέδια έχει το Θεάτρο Τέχνης και έτσι πιο συγκεκριμένα να σε ρωτήσω για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ήρθε στην αντίληψή μου, για ένα πολύ καλό συνεργάτη του Θεάτρου Τέχνης στο παρελθόν, τον Ευγένιο Τριβιζά, ο οποίος έχει ένα καινούργιο έργο και νομίζω ότι έχει σχέδια για παρουσίαση του. Ναι, ο Ευγένιος Τριβιζάς που είχαμε ανεβάσει έργα, τα παιδικά του έργα και έλαβε και σήμερα. Ναι, σε όλα σχεδόν. Είχε γράψει τελευταίο ένα έργο για $130. Ήταν για τον δημιουργία του Σούπερμαν. Του Σούπερμαν, ναι. Ναι, ναι. Ένα νεαρός, τη δεκαετία του 30 τότε, ήταν teenagers, μαθητής, έγραφε ιστορίες στο περιοδικό του σχολείου και είχε και ένα φίλο του στην ίδια ηλικία και έκανε τα σκίτσα. Αλλά και ήταν και τελειώδης, πολύ τρόπαλα παιδιά και κυρίως με τα κορίτσια. Ναι. Και τον πείραζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και ήθελε να βρεθεί ένας τρόπος που να μπορέσει να εντυπωσιάσει τα κορίτσια. Ναι, ναι. Και μια νύχτα είδε ένα όνειρο ότι... Ήτανε Σούπερμαν. Σούπερμαν. Μπορούσε να κάνει πράγματα που... Γιατί είχε έναν αυτόν, ναι, ο οποίος μπορούσε να τρέχει με τη ταχύτητα του τρένου. Μπορούσε, ναι, να έχει τη δύναμη να σηκώνει αυτοκίνητα. Μπορεί να... Ναι. Και ξύπνησε το πρωί και το είπε στο φίλο του. Και έκατσαν και το έγραψαν. Και έκαμε σκίτσο γύρω, ναι, και το δημοσίευσαν σε ένα περιοδικό. Και τότε το πήραν να το εκδώσουν, κανείς δεν ήθελε να το εκδώσει και τελικά ένας εκδότης, Lieberman, I think, called,
Τους λέει, ορίστε να το εκδώσω, αλλά θα σας δώσω 130 δολάρια για όλα τα δικαιώματα, όλα τα rights. Ναι, 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 ναι. Και από εκεί δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα. Αυτοί οι νεαροί τότε... Τα πήραν τα 130 δολάρια. Φτώχεια τότε, 30, ναι. Δεκαετία του 30 τότε, το δεχτήκανε. Μετά αυτός έκανε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια από το σύμπαινο. Και άρχισε αυτοί μεγαλώσαν, ήταν φτωχοί άνθρωποι, δεν, και αυτό θα βλέπει, αυτός έκανε λεφτά από τη δημιουργία μας. Mm-hmm. Και άρχισαν να ζητούν δικαιώματα και πάντα τις έβγαζαν έξω και τελικά. Και πάνω σε αυτό έγραψε το έργο ο Βιέννης του Βυζάς. Είναι στα αγγλικά ή στα... Το έγραψε στα ελληνικά και το μεταφράζω στα αγγλικά, διότι θέλω να το ανεβάσω στα αγγλικά. Μάλιστα. Και στα ελληνικά μπορεί να το ανεβάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ποιες είναι οι προοπτικές δηλαδή, πότε υπολογίζετε? Ελπίζω του χρόνου, διότι τώρα το θέατρο είναι, ναι, τώρα είναι πολύ απεισχολημένο. Θα ανεβάσουμε τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή και ορισμένα άλλα έργα. Επίσης έχουμε να εφαρμόσουμε αυτή την ιδέα να χτίσουμε νέο κτίριο δίπλα στο Θέατρο Τέχνης, το extension, site development, υπάρχει αυτό το δίπλα στη συνείσοδο του Θεάτρου Τέχνης και κάναμε σχέδια και τα προτείνει στο Δημαρχείο του Κάμπνη. Ο τόπος αυτός ανήκει στο Κάμπνη και προσπαθούμε να μας το πουλήσει, να βρούμε τα λεφτά. Ήδη έχουμε σε επαφή με το Δήμαρχο του Λονδίνου, ο οποίος έχει ένα special fund για τέτοια προγράμματα. Ναι. Ναι. Και μπορούν να δώσουν τα μισά λεφτά. Δηλαδή αυτό μπορεί να στοιχίσει περίπου 6 εκατομμύρια. Διότι θα έχει studios, θα έχει μικρές performance space, offices, ένα affordable housing. Επομένως, αν βρεθούν τα μισά λεφτά από άλλους πόρους, μπορεί να δώσει και το Δημαρχείο τα υπόλοιπα και να γίνει αυτό το που είναι... Πολύ μεγάλη. Και έτσι αυτό απασχολεί τον περισσότερο χρόνο, είναι το νέο μας σχέδιο, είναι η νέα μας προσπάθεια, εκτός από όλα τα προγράμματα που κάνουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ όμως υπερευχαριστώ και πάλι που ήρθες εδώ και να ευχαριστούμε για τον Πάνο Σαββίδη, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, λαμβάνει μέρος στην παραγωγή αυτή του Θεάτρου Τέχνης, μαζί με τον Μάριο τον Χατζηπαναγή, την Παρασκευή για το Σάββατο, στην Απολογία του Σωκράτη. Είναι δύο παραστάσεις που είναι εξαιρετική. Ο Μάριος Χατζηπαναγής πραγματικά δίδει μια εξαιρετική παράσταση. Πλησίασε πάρα πολύ τον Σωκράτη. Ναι, εκτός από το ότι μοιάζει, αλλά και στο πνεύμα. Όταν τον είδα σήμερα, του είπα «Γεια σου Σωκράτη» και μου λέει «Του λέω ότι μοιάζει Σωκράτη». Ναι, αλλά είναι, και το θέμα είναι πολύ καυσό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, 100%. Είναι ότι ο Σωκράτης με τη φιλοσοφία του δημιούργησε ραγιάδες. Μάλιστα. Και νιώθει άσχημα γι' αυτό. Λοιπόν, εβδομάδα λοιπόν για την Κύπρο, καλοί φίλοι τηλεθεατές, αρχίζει αύριο τη Δευτέρα μέχρι και τις 22 με ένα πρόγραμμα γεμάτο καθημερινά. Η έπαρση της σημαίας αύριο τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Το τηλέφωνο 0207-387-6617, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ τον Γιώργο Ευγενίου που ήταν και πάλι εδώ και να του ευχηθώ έτσι να είναι πάντοτε ιερός, δυνατός, έτσι να προσπαθεί για όλα αυτά που κάνει. Και να ευχαριστήσω και τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Λέτινγκς φυσικά για την στήριξή τους. Να είστε καλά όλοι και εσάς τους καλούς φίλους τηλεθεατές. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα την ερχόμενη Κυριακή με ένα άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.